Δεν μπορούμε να οδεύουμε προς την κάλπη με ψέματα, με ασάφειες και με κούφιες υποσχέσεις. Άκουσα εχθές το πρόγραμμα από αυτόν τον χώρο του κυρίου Σαμαρά και μου μπήκε ένα ερώτημα. Όλα αυτά τα οποία υπεσχέθη και θύμιζαν εν πολλής την αγωνιώδη προσπάθεια του Γιώργου Παπανδρέου πριν 3 χρόνια, όπου έταζε τα πάντα, μου έκανε εντύπωση γιατί ο κύριος Σαμαράς αυτά που λέει ότι θα κάνει δεν τα έκανε τους 5 αυτούς μήνες. Ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος αυτής της κυβέρνησης. Απόδειξε ότι εκείνος μονομερός απεφάσισε εκλογές βιαστικές και εκβιαστικές. Πράγμα που αποδεικνύει ότι ήταν ο κυρίαρχος. Ποιος τον εμπόδισε όλα αυτά να τα κάνει? Θυμάμαι στην προηγούμενη του εμφάνιση εδώ στον ίδιο χώρο είχε δεσμευθεί απέναντι στην τρίτη ηλικία ότι δεν θα επιτρέψει κατά καμία έννοια περικοπές όχι μόνο στις κύριες συντάξεις αλλά σε επικουρικές. Είχε δεσμευθεί. Γιατί λοιπόν άφησε να κοπούν οι συντάξεις? Αδιαφόρησε? Όχι. Το αμέλησε? Όχι. Απλώς δεν το επέτρεψε ο κύριος Πολ Τόμψεν. Όλες αυτές οι υποσχέσεις που ακούω από αυτούς τους 2 μονομάχους, οι οποίοι παρελάβουν κάθε βράδυ από τις τηλεοράσεις, κουράζοντας τον κόσμο, εξού και την τηλεθέαση πέφτει, και κάποια στιγμή τα κανάλια, και τα λέω ως έμπειρος τηλεοπτικός, πρέπει να καταλάβουν ότι όσο βάζουν την μονοτονία των 2, την επαναλαμβανόμενη, αν θέλετε, ρουτίνα όλων των τετραετιών, χάνουν τηλεθέαση. Ερωτώ λοιπόν για άλλη μια φορά, γιατί ο κύριος Σαμαράς δεν τα έκανε? Μπορεί τίποτα από όλα αυτά που λέει ο κύριος Σαμαράς να κάνει χωρίς την έγκριση του κυρίου Πολ Τόμψεν? Γιατί πρέπει να κοροϊδέψουμε τον κόσμο? Γιατί πρέπει να δημιουργούμε ψεύτικες ελπίδες? Γιατί πρέπει να ξεκινάμε έτσι? Δεν είναι πιο τίμιο να πούμε την αλήθεια στο λαό, ότι έχουμε ο καθένας τις προθέσεις του? Πάνω κάτω βέβαια το πρόγραμμά μας εχθές από τον κύριο Σαμαρά, και παραπέμπω σε ό,τι είναι ανερτημένο στο διαδίκτυο εδώ και 7 και 8 χρόνια και συμπληρώθηκε, ή και σε νεότευτα κόμματα. Ο καθένας από εμάς έχει αυτή τη διάθεση. Αλλά να πούμε την αλήθεια, ότι όποια και να είναι η διάθεση, από τη στιγμή που ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος υπέγραψαν την επιστολή προς την κυρία Λαγκάρντ, στην οποία λέγουν ευθέως, και εκείνη η πολιτική απάτη την οποία θυμίζω, ότι η δέσμευση υπάρχει μόνο στο αγγλικό κείμενο και όχι στο ελληνικό, ότι όσα χρόνια πολιτεύονται δεν θα ασκήσουν πολιτική ενάντια στη ρυθμίση του μνημονίου. Άρα πώς θα πράξουν αυτά τα οποία λέει ο καθένας από τις 2 μονομάχους? Μα έχουν δεσμευθεί. Έχουν δεσμευθεί ότι τον Ιούνιο θα μειωθούν οι μισθοί και οι συντάξεις. Ποιον κοροϊδεύουν πέρα από τον εαυτό τους? Παραπέμπω στη σελίδα 427 του μνημονίου, όπου σαφώς λέει θα εναρμονιστούν οι μισθοί και οι συντάξεις με τις αντίστοιχες που υπάρχουν σε Ρουμανία και Βουλγαρία. Εκτός αν ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος δεν γνωρίζουν ποιοι είναι οι μισθοί και οι συντάξεις της νοτιοανατολικής Ευρώπης, ότι είναι στις 200 και 220 ευρώ. Ως εκ τούτου λοιπόν προσπαθούν να κοροϊδεύσουν τον κόσμο. Εξού και οι βιαστικές επιλογές για τον χρόνο. Τι θα έβλαπτε την κοινωνία και τον τόπο να πήγαιναν οι εκλογές κάποιες ημέρες πίσω? Δεν λέω μήνες, 2 εβδομάδες. Να μην είχαμε αυτό το βιαστικό
Μεγάλη Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, να προσπαθούμε να εντοπίσουμε υποψηφίους, να μην βρίσκονται οι υποψήφοι κτλ. Γιατί χρειάζεται αυτός ο εκβιασμός της Μεγάλης Εβδομάδας? Ποιο είναι το εθνικό πρόβλημα που προέκυψε ξαφνικά? Είναι μόνο το γυνάτι και τα καπρίτσια του ενός ή του άλλου. Αλλά η Ελλάδα δεν είναι ιδιοκτησία του ενός ή του άλλου. Είναι ιδιοκτησία όλων των Ελλήνων. Εσχάτως δε με την πολιτική τους και των λαθρομεταναστών. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Το ζητούμενο δεν είναι ποιες είναι οι προθέσεις του καθενός. Προθέσεις ενίοτε αγνές, εγνίοτε και σκοπιμότητας, για να μπορέσουμε να πάρουμε τις ψήφους του ελληνικού λαού. Ήξερε ο Παπανδρέου ότι λεφτά δεν υπάρχουν. Κορόιδεψε τον κόσμο και πήρε ψήφους. Ξέρει σήμερα ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος ότι τίποτα από αυτά δεν πανελοποιήσουν εάν δεν έχουν την έγκριση της κυρίας Λαγκάρ και της παρέας της. Άρα γιατί το κάνουν? Είναι αγνές οι προθέσεις ή είναι τυχοδιοκτικές? Εγώ δεν θα μπορέσω να παρακολουθήσω τον πολιτικό τυχοδιοκτισμό κανενός. Ήρθα εδώ να πω αλήθειες και θα πω αλήθειες. Βγαίνει πέρα με το μνημόνιο. Ποιος έχετε ακούσει εσείς έμπειροι δημοσιογράφοι να λέει με τα βεβαιότητας ότι τελείωσε το πρόβλημα της Ελλάδας? Δεν το λέει κανείς. Η αρχιτέκτονη, η κυρία Λαγκάρτ, είπε ότι ίσως, βλέπουμε, θα δούμε, δεν έχει τελειώσει η υπόθεση. Άρα ματιοπονούμε. Δεν βγαίνει αυτή η συνταγή. Ερώτηση: πότε ξαναχρησιμοποιήθηκε μέσα στην ιστορία, σε βάθος χρόνων, αυτή η συνταγή? Ποτέ. Δεν υπήρχε προηγούμενο στην πολιτική ιστορία. Αυτή τη στιγμή είμαστε του κασίδι το κεφάλι. Μαθαίνουν κούραμα μεταφορικό και ουσιαστικό επάνω μας. Μέχρι τώρα υπήρχαν οι συνταγές του Δουνουτού, κράτος που είχε ανάγκη, υποτίμηση του νομίσματος και ξεκινούσε μια διαδικασία. Εδώ δεν μπορώ να υποτιμήσω ένα νόμισμα που δεν είναι κτήμα ενός κράτους και προσπαθούν να εφεύρουν τρόπους. Και τι εφήβραν ως λύση? Εσωτερική υποτίμηση και περαιτέρω ύφεση. Πώς η ύφεση θα δημιουργήσει στις συνθήκες ανάπτυξης? Δεν το έχει απαντήσει κανείς. Ούτε εντός της Ευρώπης, ούτε εκτός της Ευρώπης. Έχουμε μια ύφεση η οποία κλιμακώνεται και θα κλιμακώνεται. Επομένως, πρέπει να ζητήσουμε άλλο δρόμο. Το ερώτημα που μου θέτουν όλοι οι συνάδελφοι στην περιφέρεια, όπου μόλις γύρισα από μια περιοδία σε Μακεδονία και Θράκη, με εξαιρετικά ενθαρρυντικά για μας μηνύματα, εξαιρετικά, είναι τι θα κάνουμε το βράδυ των εκλογών. Πράγματι, προβάλλεται μπροστά σε κάθε εχέφρονα Έλληνα μια συγκεκριμένη εικόνα. Ερμηνεύοντας, αν θέλετε, την παρουσία των ανθρώπων που θα είναι την Κυριακή το βράδυ σε ένα τραπέζι, διαπιστώνει κανείς ότι οι τέσσερις εξορισμού πολιτικού εκθέσεων δεν μπορεί να είναι σε καμία κουβέντα. Άρα περιορίζεται πολύ ο χώρος των ανθρώπων που θα μπορούσαν να συνοηθούν. Εμείς το ξεκαθαρίζουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε καμία κουβέντα και προοπτική με εκείνους που έχουν δέσει πιστάγκωνα τα χέρια τους. Και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος έχουν δέσει πιστάγκωνα τα χέρια τους σε σημείο που να μην μπορεί να είναι εκείνοι οι οποίοι θα μπορέσουν να διαπραγματευτούν την επόμενη μέρα. Πιστεύοντας λοιπόν ότι δεν υπάρχει προοπτική μέσα του μνημονίου, η παρουσία αυτών των δύο δυσκολεύει τον οποιοδήποτε διάλογο. Η δικιά μας η θέση είναι ξεκάθαρη. Είναι αυτό το οποίο ξεκινήσαμε μόνοι, εντελώς μόνοι, με πείσμονα άρνηση των υπολείπων, την περίοδο που συμμετείχαμε σε εκείνη την προσπάθεια να φέρουμε το θέμα της Ελλάδος και του Μνημονίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν το συζήτησαν καν. Το αρνήθηκαν. Το προσπαθήσαμε μόνοι μας. Ανέθεσα την αποστολή στην κυρία
Νίκη Τζαβέλα, την Ευρωβουλευτή μας, και στον κύριο Σελευράκο, εστάλησαν οι επιστολές, ξεκινήσαμε μια δικασία σε επίπεδο Προέδρων Κλιματικών Ομάδων και εν συνεχεία κατορθώσαμε το πράγμα να το πάμε στην Ολομέλεια. Με τα γνωστά αποτελέσματα. Πιστεύω στην ίδια οδό, στον ίδιο δρόμο. Τους είπα εκεί μέσα, και όλα αυτά περιγράφονται επαρκώς στις επιστολές που έδινα κάθε φορά που πήγαινα, γιατί εξ αρχής είχα αντιληφθεί ότι κάτι δεν πάει καλά. Πάμε όλοι μαζί, όλοι μαζί, να διαπραγματευτούμε το τι μπορούμε και το τι όχι. Τους εξηγούσα εκεί μέσα ότι το διέρη και βασίλευε εξυπηρετεί τους άλλους και όχι εμάς. Από τότε μέχρι σήμερα, γιατί τα πράγματα αλλάζουν με κινηματογραφική ταχύτητα, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Η δικιά μου πρόταση είναι ξεκάθαρη. Πρόταση την οποία βγάζω από τώρα και είμαι έτοιμος να τη συζητήσω με οποιονδήποτε θέλει την Κυριακή το βράδυ. Η μόνη πρόταση ρεαλιστική είναι άμεση συνεννόηση και συλλειτουργία με τον Νότο. Ένας Νότος ο οποίος πάσχει, ένας Νότος που βρίσκεται σχεδόν στην κατάσταση της χώρας ή οδηγείται στην κατάσταση της Ελλάδος, ένας Νότος που δυναμώνει. Γιατί δεν είναι πλέον μόνο η Ιταλία, δεν είναι η Ισπανία και η Πορτογαλία και παρά έξω θέλετε η Ιρλανδία. Τώρα πλέον από ό,τι φαίνεται και του γαλλικού λαού θέλοντος θα έρθει και η Γαλλία σε αυτή την ομάδα αντίστασης προς την κυρία Μέρκελ. Εάν λοιπόν υπάρξει μια συνεννόηση του Νότου, ο Νότος μπορεί να πάει πάνω στο Βορρά και να επιβάλλει πράγματα. Σε ένα Βορρά ο οποίος κατασπάραξε στην ουσία την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζετε πλέον καλώς αυτό το οποίο από το Φεβρουάριο είπα, κατόπιν παροντρήσεως κορυφαίου επιτρόπου, ότι η κυρία Μέρκελ έχει πάρει τις αποφάσεις από το Στρασβούργο της Βρυξέλλας και τις έχει μεταφέρει σε έναν πύργο έξω από το Βερολίνο μαζί με την Αυστρία, την Ολλανδία, τη Φιλανδία και το Λουξεμβούργο. Αποφασίζουν αυτοί για όλη την Ευρώπη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι θα υπάρξει επάρκεια συμμάχων σε μια αναθεώρηση της πολιτικής. Αναθεώρηση πολιτικής της λιτότητας η οποία επιβάλλεται από τους Γερμανούς. Και πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα. Σήμερα η Γερμανία στην Ευρώπη λειτουργεί με συνταγές περίπου Τετάρτου Ράιχ. Εμείς αντιμετωπίζουμε αυτή την κατάσταση που μοιάζει με ένα τέταρτο κατοχικό οικονομικό Ράιχ. Αντιθέτως κάποιοι άλλοι θα μας φέρουν και το τρίτο. Δίνουν λοιπόν μια σημαντική μάχη. Άλλη ήταν η Ευρώπη των ονείρων μας, των προσδοκιών μας. Η Ευρώπη των εθνών και όχι η Ευρώπη των τραπεζιτών και των πολυεθνικών. Μια Ευρώπη η οποία ελέγχεται από την κυρία Μέρκελ. Και σας θυμίζω, ο έλεγχος που έγινε στο εσωτερικό του γερμανικού κοινοβουλίου, όπου έβγαλε ότι η Γερμανία από την κρίση στην Ελλάδα έχει βγάλει πολλά δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν πρόκειται για αλληλεγγύη. Πρόκειται για μια τοκογλυφική διαδικασία. Δεν ξοδεύτηκε η Γερμανία. Έκανε business η Γερμανία με μια χώρα που οδηγείται στην κρίση. Επομένως η λύση δεν είναι μέσα από το μνημόνιο. Δεν μπορεί να είναι μέσα από το μνημόνιο. Και κανένας δεν το έχει πει ούτε στο εσωτερικό της χώρας. Και δεν μπορώ να καταλάβω αυτά τα μαθηματικά. Ότι κερδίζουμε 103 δισεκατομμύρια από το περίφημο PSI και δανειζόμαστε 130. Σας δίνουμε 103, αλλά θα πάρετε και 130 στην πλάτη σας. Και από αυτά τα 130, ποια πηγαίνουν στους πολίτες? Τι φτάνει στον απλό πολίτη, τι φτάνει στην κοινωνία? Ξεκίνησαν από 30 και ομολογούν πλέον ότι πρέπει να δουν 50 δισεκατομμύρια στις τράπεζες. Να κάνουν τι? Ποια είναι η δέσμευση? Υπάρχει καμία δέσμευση ότι θα πάρουν 50 οι τράπεζες
και ότι οι τράπεζες θα δώσουν μία ανάσα στα δάνεια. Υπάρχει έστω και μία υποτυπώδη σκέψη για συσάχθεια. Τα δίνουν. Τι παίρνει το κράτος πίσω? Από αυτά τα 50 τους τόκους θα τους αναλάβουμε εμείς οι φορολογούμενοι πολίτες, με ενδεχομένως ένα νέο χαράτσι, ή θα αναλάβουν οι τράπεζες τους τόκους αυτούς? Δεν έχει ξεκαθαριστεί το παιχνίδι. Ερώτημα. Οι τράπεζες θα ανταποκριθούν στη ρευστότητα της αγοράς? Απάντηση. Αρνητική. Δεν μπορούν. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν ξεκίνησε η κρίση, στα ταμεία των τραπεζών ήταν 270 δις. Είχε γίνει λοιπόν δανειοδότηση βάσει των 270 δις. Σήμερα η καταθέση είναι 100 δις κάτω. Και οι τράπεζες έχουν εκτεθεί. Δεν έχουν δυνατότητα να δώσουν δάνειο και στην πλέον υγιή επιχείρηση. Αδυνατούν. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να ξαναγυρίσει το ισόποσον για να υπάρξει μία ροή προς την αγορά. Και τα 50 θα δοθούν και αποτέλεσμα δεν θα υπάρχει. Ουδείς δεσμεύεται για το αποτέλεσμα. Ακούσατε κανέναν τραπεζίτη να λέει θα τα πάρουμε αυτά τα 50 δις που ήταν 30 μέχρι τον Φεβρουάριο που ήμουν εγώ μέσα και θα δώσουμε τόσα στην αγορά? Ακούσατε κανέναν τραπεζίτη που να είπε ότι θα πάρουμε τα 50 δις και θα διπλασιάσουμε τον χρόνο εξόφλησης των δανείων ούτως ώστε να πέσει η δόση? Γίνανε εγκλήματα. Ξέρετε, ένα έγκλημα το οποίο ίσως ξέφυγε της προσοχής μέσα από τον σκουπιδοφάγο της καθημερινότητας των γεγονότων. Ξέρετε ότι ό,τι κάνει την πιο ανεμική καμπάνια τα τελευταία 20 χρόνια? Και ξέρετε γιατί? Είχε ένα αποθεματικό της τάξης περίπου, αν θυμάμαι καλά, 40 δις. Αυτό όμως με το PSI έχει πέσει κάτω από το μισό. Πώς θα κάνει καμπάνια? Κανείς δεν είπε τι θα γίνει. Κανείς δεν είπε πώς θα εξασφαλιστούν τα ταμεία. Κανείς δεν είπε πώς θα εξασφαλιστούν τα πανεπιστήμια. Είναι νοπή η καταγγελία του Προέδρου του ΔΕΗ ότι 9 του μηνός του πήραν τα χρήματα από το θεματικό και στις 12 του μηνός Μαρτίου με το PSI έχασε όλα τα χρήματα και δεν μπορεί να λειτουργεί στα ΤΕΗ. Μέγιστον έγκλημα που μέσα εκεί τους το έλεγα, φροντίστε να εξαιρέσετε τους ιδιώτες. Φροντίστε. Είναι τεράστιο έγκλημα. Λέει ο κύριος Σαμαράς, υιοθετώντας την άποψη που έλεγα να επιστραφούν τα κεφάλια χωρίς φορολογικές επιβαρύνσεις, όταν δεν το είπα στη Βουλή, το θυμάστε από τα πρακτικά, με ειρωνεύτηκαν πάρα πολύ οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι ο Καρατζαφέρης είναι υπέρ της επιστροφής του μαύρου χρήματος. Το υιοθέτησαν γιατί άργησαν, αλλά το κατάλαβαν. Ποιος σήμερα θα φέρει λεφτά στην Ελλάδα όταν η Ελλάδα του έφαγε τα λεφτά? Ποιος Έλληνας που έχει βγάλει τα λεφτά του έξω με τον οποιοδήποτε τρόπο? Και τον παρακαλάμε σήμερα, φέρ τα μέσα τα λεφτά. Όταν η Ελλάδα του έφαγε τα λεφτά με τα ομόλογα, πώς θα ξαναέρθουν λεφτά στην Ελλάδα? Μα ό,τι και να κάνουν, με νοπή αυτή την εξαπάτηση, γιατί περί αυτού πρόκειται, η Ελλάδα εγγύηθηκε, πάρτε ομόλογα, ό,τι πιο ισχυρό έχω, για να με διευκολύνετε. Και κάνει το 1/3, τα 2/3 μάλλον του κεφαλαίου του. Ποιος θα ξαναφέρει λεφτά στην Ελλάδα? Έχουν γίνει τεράστια εγκλήματα. Και δυσκολεύουν πάρα πολύ την επόμενη ημέρα. Εχωρίσαμε εθνική κυριαρχία. Εγώ και την ημέρα που πήγαινα στο Προεδρικό Μέγαρο, κατόπιν όχι δικού μου αιτήματος, αλλά επειδή δίδαν και οι δύο, αλλά και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τον οποίον πολύ εκτιμώ, ότι ήταν απαραίτητη η παρουσία μας για να μπορέσει να δέσει η διαδικασία. Σας θυμίζονται ότι 4 ημέρες προσπαθούσαν οι δυο τους να βρουν ο Πρωθυπουργό και περιέφεραν την Πρωθυπουργία σε οποιονδήποτε περπατάει. Στον κύριο Διαμαντούρο, στον κύριο Σκουρή, στον κύριο Μελιώτη, στον κύριο Κακλαμάνη. Και έπρεπε να υπάρξει η δικιά μας παρουσία εκεί. Ήταν απαραίτητο, βλέπετε, στο 80% που εκπροσωπούσαν, το δικό μας 5,5%.
Και όταν ανέβαινα εγώ επάνω, είχαν συμφωνήσει δύο στον κύριο Πελτσάνικο. Με πήρε ο Παπαδρέου και μου λέει: συμφωνήσαμε με τον Αντώνη στον κύριο Πελτσάνικο. Και καλά, ο Παπαδρέου το καταλαβαίνω, ήθελε να βάλει το υποκατάστατο. Ο κύριο Σαμαρά συμφώνησε να γίνει πρωθυπουργό το νούμερο 2 του Πασόκ. Μου έκανε εντύπωση. Και πήγα πάνω και θυμάστε, χάλασα την συνταγή με τον τρόπο που τη χάλασα. Και την επόμενη μέρα άκουγα άλλα εκπληκτικά πράγματα και άλλα εκπληκτικά πρόσωπα. Ερώτηση. Τώρα που τελειώνει η περίοδος, Παπαδήμου, είστε ευχαριστημένος? Όχι στο βαθμό που περίμενα και είχα προσδοκίες. Γιατί απέτυχε ο Παπαδήμος στον κοινωνικό τομέα? Πέτυχε σε αυτό που ήξερε καλά, αλλά πέτυχε στο κοινωνικό. Γιατί τον είχα βάλει πάνω σε ράγες. Σε ποιες ράγες? Στις ράγες της υπακοής εις τους δυνατούς. Και ο ένας και άλλος ήξεραν, ο άλλος άρχισε να το καταλάβει, να το κατάλαβε, ότι χωρίς την ευχή του διεθνούς παράγοντα, που αυτή η φορά εμφανίζεται με τη σφραγίδα του Βερολίνου, δεν παγιούν πρωθυπουργοί. Και έβαλαν τη χώρα σε ράγες. Τους είπα μέσα εκεί ότι, κύριε, άλλα συμφωνήσαν. Είχα δεσμευτεί δημόσια και είχα δεσμευτεί απέναντί μου ότι δεν θα έχουμε μειώσεις μισθών και συντάξεων, όχι απώλεια εθνικής κυριαρχίας, όχι ξεπούλημα του εθνικού πλούτου και έλεγχος λαθρομετανάστευσης. Από την τρίτη ή τέταρτη εβδομάδα είδα ότι τίποτα από όλα αυτά δεν γινότανε. Και εξού άρχισα και τις επιστολές. Θα ήθελα να σας διαβάσω. Έχετε μπροστά σας βέβαια τα έντυπα τα οποία έχει κυκλοφορήσει ο Λαϊκός Ορθόδοξος Σύλλογος, όπου έχουν εκπληκτικά ευρήματα. Θα με επιτρέψετε να διαβάσω μόλις τρεις γραμμές από τις επιστολές που είχα στείλει και οι οποίες ίσως δεν είναι γνωστές. 29 του μηνός στέλνω την εξής επιστολή που γράφω μέσα. Προσέξτε. Ακούστε, κύριοι. Βρισκόμαστε μπροστά σε κάτι το πρωτοφανές προς πρωθυπουργό και πολιτικούς αρχηγούς. Ιδρύεται για την Ελλάδα μέσω αυτών των σελίδων που μας υποβλήθηκαν του μνημονίου μια επονίδιστη κυδαιμονία, μια εξωσυνταγματική, αυθαίρετη και αυταρχικά υπερκείμενη των πάντων αρχή, μια καμουφλαρισμένη δικτακτορία δεκαετιών, ένα μόνιμο καθεστώς καταπίεση του λαού μας. Εγγράφος. Όχι προφορικά που τα παίρνει ο άνεμος. Περίμεναν ότι θα ψήφιζα εγώ ποτέ αυτά τα πράγματα, όταν τους κατήγγειλα το τι έρχεται? Δεν έχουμε σήμερα μια ιδιότυπη δικτατορία στην Ελλάδα? Ψήφισε κανένας Έλληνας στις προηγούμενες εκλογές τον κύριο Ράιχεμπαν? Ποιος κάνει κουμάντο σήμερα? Δεν κάνει ο κύριος Ράιχεμπαν? Γίνεται τίποτα χωρίς την άδεια του κύριου Ράιχεμπαν? Μπορεί να γίνει τίποτα χωρίς την εντολή του κυρίου Πολ Τόμψεν? Ποιος ψήφισε τον κύριο Πολ Τόμψεν? Δεν έχουμε εκτροπή από τη Δημοκρατία? Και την υπέγραψαν αυτή την εκτροπή. Είναι υπόλογοι απέναντι στο Σύνταγμα και αύριο στην ιστορία. Ξέρετε μέχρι πού φτάνει το μνημόνιο? Το ποιοι θα μπουν και πόσοι θα μπουν σε σχολή κάρων, ευελπίδων και δοκίμων? Μέχρι εκεί φτάσαμε? Να μας ελέγχουν τον αριθμό των αξιωματικών που θα έχει η χώρα? Αυτή η απώλεια της εθνικής κυριαρχίας και η αιμονή τους να πάμε με το αγγλικό δίκαιο? Τους είπα να πάμε όλοι στη Μέρκελ και να πούμε, εφόσον ο κύριος τροφοδότης χρημάτων, εμείς θέλουμε το γερμανικό δίκαιο. Τι πιο απλό επιχείρημα? Το δικό σου δίκαιο θέλουμε, κυρία μου. Αλλά το γερμανικό δίκαιο δεν επιτρέπει την κατάσχεση κάτω από οποιαδήποτε, αν θέλετε, δουλεία. Το αγγλικό δίκαιο την έχει άμεση. Ανά πάσα στιγμή, με απόφαση ενός δικαστηρίου του Λονδίνου, του Λεξεμβούργου, μπορούν να μας πάρουν οτιδήποτε βρίσκεται εκτός συνόρων. Οτιδήποτε. Και με απλή διαδικασία και στο εσωτερικό της χώρας. Ποιος εγγυάται ότι αύριο τα ευρήματα νοτίως της Κρήτης αλλά και του Αιγαίου σε αέριο και πετρέλαια θα έχουμε τον έλεγχο εμείς? Και ότι αυτό δεν είναι και μία αιτία για να βρίσκεται σήμερα εδώ που βρίσκεται η Ελλάδα? Η απεξάρτηση δηλαδή της Ευρώπης από τη Ρωσία, την οποία επιθυμεί διακαώς ο Αμερικάνος για να έχει τον πλήρη έλεγχο του πλανήτη. Γιατί τον έλεγχο του πλανήτη τον έχει όποιος έχει την Ευρώπη.
Ποιος λέει λοιπόν ότι δεν ήρθαμε εδώ που ήρθαμε για να έχει η Ευρώπη τη δική της ενέργεια και μην εξαρτάται από τη Ρωσία? Θυμάστε ότι σαν ύποπτο χρόνο είχα πάει στο Κρεμλίνο και είχα κάνει συζητήσεις και μέσα στη Βουλή 6 φορές εξυπατήθην από τον καθέξιν ψεύτη τον κύριο Βενιζέλο στην ώρα του Πρωθυπουργού ότι έχει σταλεί η πρόσκληση στον κύριο Μεδβέντεφ. Παραπέμπω στα πρακτικά του Οκτωβρίου και πηγαίνω στο Κρεμλίνο την επόμενη μέρα και μου λένε δεν έχει έρθει καμία πρόσκληση και δεν έχει πάει καμία πρόσκληση. Γιατί μόνο εγώ ξέρω ότι το συμφέρον της Ελλάδος είναι να έρθουν ρώσικα κεφάλαια εδώ? Μόνο εγώ ξέρω ότι εξυπηρετεί την Ελλάδα τον αιώριο να περάσει εις τους Ρώσους? Και για εθνικούς λόγους που ευθέως αντιλαμβάνεστε την ανάγκη να εξηγήσω σε σχέση με τις επιβουλές της Τουρκίας? Όχι, δεν το ξέρω μόνο εγώ. Απλώς εγώ μόνο μπορώ να το λέω γιατί δεν φοβάμαι τον Αμερικάνο. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Κάποιοι εξαρτούν την πορεία τους από τα κελέσματα των Αμερικανών και του Βερολίνου. Και σαμποτάρουν τον έρχομαι εδώ των κεφαλαίων της Ρωσίας. Προχθές συναντήθηκα με τον Ιβάν Σαββίδη, στενό συνεργάτη του Πούτιν και βουλευτή της Δούμα. Και μου είπε για το τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον που υπάρχει για την Ελλάδα. Υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον και εμείς το αποκρούμε? Υπάρχουν άνθρωποι που θα φέρουν λεφτά στην Ελλάδα και εμείς το αποκρούμε? Και γιατί το αποκρούμε? Δεν είναι λίγο αντιφατικό? Δεν καταλαβαίνετε ότι κάποιος είναι αυτός ο οποίος το αποκρούει? Είναι ο ίδιος φορέας που έβγαλε τον Καρμαλή από τα πράγματα το 9 λόγω της παραγγελίας των ρωσικών αρμάτων και λόγω του Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη. Με μια διαφορά, εγώ δεν είμαι φτιαγμένος από το φύραμα της φυγής και παραμένω εδώ όρθιος και πολεμάω, γιατί πιστεύω αυτό συμφέρει τον τόπο μας. Δεν συμφέρει στον τόπο μας η υποταγή, η υποταγή η οποία επισφραγίστηκε και δια υπογραφής. Δεν έφτανε η υποταγή τόσα χρόνια προς τον έξω παράγοντα όπως γινότανε, τώρα τη θέλουν και να υπογράφω στην υποταγή. Άρα λοιπόν εγώ είμαι υποτεταγμένος, δεν πάω μιλήσω. Εξαιρούνται παντός διαλόγου, εάν χρειαστεί, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος. Η κατάσταση για τη χώρα είναι εξαιρετικά τραγική. Και μου κάνει εντύπωση πώς μια χώρα με το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο, πώς μια χώρα με τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια στην Ευρώπη, πώς μια χώρα με την πλέον έφορη γη, ό,τι σπέρνει σφυτρώνει, πώς μια χώρα με αυτό τον εξαιρετικό ορυκτό πλούτο, πώς μια χώρα με επινοητικούς πολίτες και εργατικούς έφτασε εδώ που έφτασε? Προφανώς δεν φταίει η χώρα. Φταίνε αυτοί οι οποίοι κυβέρνησαν. Και κυβέρνησαν πάντα με εκβιαστικά διλήμματα και με πελτειακές σχέσεις. Αυτή η ιστορία τελειώνει, κλείνει. Δεν υπάρχει πια. Και νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι ο κόσμος τους έχει θυμώσει. Έχουμε ένα θυμωμένο εκλογικό σώμα. Εγώ κάνω μια δημόσια έκκληση. Καταλαβαίνω και κατανοώ τον θυμό σας. Είναι απολύτως δικαιολογημένος. Όμως δεν πρέπει να πάμε στις κάλπες με θυμό. Πρέπει να πάμε με λογική επεξεργασία της κατάστασης. Το βράδυ των εκλογών δεν θα χρειαστούμε τσαμπουκά. Θα χρειαστούμε μυαλό. Και αυτή είναι η έκκληση που κάνω. Να υπάρξει μυαλό. Ο θυμός είναι κακός σύμβουλος. Με θυμό γίνονται εγκλήματα. Με θυμό γίνονται λάθη. Δεν πάμε σε εκλογές με ένα θυμωμένο λαό. Τον θύμωσαν όλοι αυτοί που πήραν τη χώρα από την 28η πιο πλούσια εις τον κόσμο και την κατάτασαν χειρότερο και από τον Μπαγκλαντές. Φταίνει όλοι εκείνοι οι οποίοι κυβέρνησαν. Ευθυμούμε νεαρός
Με χιλιάρικο στη τσέπη στη δεκαετία του 70 μπορούσες και αγόραζες στο Λονδίνο, όπως και με τον Μάρκο. Ήταν το πιο ισχυρό νόμισμα μαζί με τον Μάρκο. Πώς αυτό το ισχυρό νόμισμα μιας ισχυρής οικονομίας έφτασε εδώ που έφτασε? Κάποιος φταίει. Και αυτός φταίει είναι τα δύο κόμματα που κυβέρνησαν, τα οποία ακόμα δεν έχουν ζητήσει δημόσια συγγνώμη από τον ελληνικό λαό. Με αυτές τις σκέψεις θα σας δώσω το ψηφοδέλτιο επικρατείας και αμέσως μετά θα δεχτώ τις ερωτήσεις σας. Στη νούμερο 1 θέση είναι ο εορτάζων Γιώργος Κίρτσος, δημοσιογράφος και οικονομολόγος. Στη δεύτερη θέση, τιμώντας τις ένοπλες δυνάμεις, είναι ο αντιστράτηγος των καταδρομών Νικήτας Πετρούλιας. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη στηρίξεως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην τρίτη θέση ο Λαϊκός Ορθόδοξος Γερμός έχει τοποθετήσει τον πρώην πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, τον κύριο Γιώργο Κανελόπουλο. Στην τετάρτη θέση, από την Θεσσαλονίκη, ο κύριος Νίκος Παπαγιανόπουλος, στρατηγός ιατρός, τέος αντιδήμαρχος την περίοδο που η Νέα Δημοκρατία είχε το Δήμο. Πέμπτος, Παπαγεωργίου Αθανάσιος, καθηγητής ιατρικής, τουρκολόγος. Στην έκτη θέση, η κυρία Οικονομάκη Κυριακή, κοινωνιολόγος. Στην έβδομη θέση, ο κύριος Χρήστος Χαρίτος, οικονομολόγος. Στην όγδοη θέση, ο κύριος Γεωργιάδης Λεωνίδας, εκδότης. Στην ένατη θέση, η εκπρόσωπος της Ομογένειας, η δικηγόρος από το Τορόντο, κυρία Ευαγγελία Δέσκα. Στη δέκατη θέση, η θεατρολόγος μουσικός, κυρία Γερμαλίδου Αγγελική. Στην ενδεκάτη θέση, ο εκπρόσωπος της νεολαίας, ο κύριος Ευσταθίου Δημοσθένης, φαρμακοποιός. Και στη 12η θέση, ο κύριος Κωνσταντίνιδης Ελευθέριος, ιατρός, πρώην βουλευτής του Πατριωτικού Πασόκ. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση, εάν και εφόσον έχετε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Γιώργο Παντελάκη. Χρόνια πολλά, όπως επίσης και στον κύριο Γιώργο Βλαβιανό, τον Αντένα, και τον κύριο Πίκουλα. Χρόνια σας πολλά. Κύριε Παντελάκη, ο λόγος σας και να ετοιμάζεστε, κυρία Τασούλη, από τα Μέγκα. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν να σας ευχηθώ χρόνια πολλά, με υγεία, καλή δύναμη στον προεκλογικό αγώνα. Κύριε Πρόεδρε, αποχωρήσατε από το κυβερνητικό σχήμα δηλώνοντας σε όλους τους τόνους, μας το είπατε και πριν από λίγο, ότι δεν είχαν τηρηθεί 4 προϋποθέσεις οποίες είχατε θέσει. Ο τελικός απολογισμός για το κόμμα σας είναι θετικός, είναι αρνητικός? Και με δεδομένο ότι είναι απολύτως ορατό πλέον το ενδεχόμενο, με βάση και τα δημοσκοπικά ευρήματα που υπάρχουν, να μην υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση, αλλά και με νέα μέτρα πρώτων πυλών, νέα μέτρα σκληρά και επώδυνα, θα συμμετείχατε στο μέλλον σε ένα νέο κυβερνητικό σχήμα, ένα νέο συγκυβερνητικό ενδεχομένως εγχείρημα, κάτω από ποιες προϋποθέσεις, με ποιες πολιτικές δυνάμεις, αλλά και με ποιον πρωθυπουργό? Καταρχήν, αυτή είναι η λευκή βίβλος που ζητώ από όποιον ενδιαφέρεται να μάθει την αλήθεια, το τι έγινε εκείνες τις ημέρες στο Μέγαρο Μαξίμου. Εμείς έχουμε το θάρρος και βάζουμε τα ντοκουμέντα σε ένα βιβλίο. Θέλω να ελπίζω ότι και οι άλλοι δύο παρτενέρ μπορούν να κάνουν το ίδιο. Επειδή όμως δεν θα το κάνουν, εγώ καλώ δημόσια τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο να δώσουμε μια τηλεοπτική συνέντευξη από κοινού, μια μονομαχία αν θέλετε, debate πέστε εδώ, για να ακουστεί, για να μάθει ο ελληνικός την αλήθεια. Φοβούνται και οι δύο.
Αυτό είναι ως προς το ένα θέμα, ως προς το άλλο. Αυτό το οποίο γνώριζα ήταν ότι το όχι είχε κόστος. Τεράστιο κόστος. Δεν ήξερα ότι θα εναντιωθούν αυτοί οι οποίοι τους χάλαγα τη συνταγή. Δεν ήξερα ότι θα βρεθώ μετέωρος. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν ευτυχώς όχι όλοι και προς τιμή του δημοσιογραφικού κόσμου, αλλά κάποιοι οι οποίοι είχαν λάβει εργολαβικά να στηρίξουν το έργο της Τρόικα. Το ξέρα. Κι όμως είπα το αντέχω και το άντεξα. Και φάνηκε αυτό από την προεκλογική περίοδο. Διπλάσιος ο κόσμος στην Κατερίνη, τριπλάσιος στην Καβάλα και θα το δείξω στην εκπομπή μου δείχνοντας το 9 και το 12. Είναι δύσκολο να πεις το όχι. Κύριε Παντελάκη, παρακαλώ πάρα πολύ τον οποιοδήποτε συνάδελφο να έρθει σε μία σκηνή. Είμαστε σε ένα δωμάτιο. 5 ή 4 πρωθυπουργός και αντιπρόσωποι και 2 αρχηγοί επέμεναν ότι πρέπει να υπογράψω. Σε ζεύση είχαμε κάθε τόσο την κυρία Μέρκελ, την κυρία Λαγκάρντ, τον κύριο Λιρέν, τον κύριο Πολ Τόμψεν, που πίεζαν ότι πρέπει να υπάρχει και δική μου υπογραφή. Και είχα το θάρρος και τα αποθέματα φυσικά να πω όχι. Είναι εύκολο να κάνει τσάμπα μάγκα από μακριά. Εκεί μέσα θέλω να δω πώς σηκώνει το ανάστημα. Ήξερα λοιπόν θα υποστώ μία ταλαιπωρία, αλλά νομίζω ότι έχω ήσυχη τη σύνηθισή μου. Μπορώ το πρωί, φεύγοντας από το σπίτι μου, να φυλάω τα εγγόνια μου χωρίς να ντρέπομαι. Όσον αφορά αυτό που είπατε για συνεργασίες, το ξεκαθαρίζω. Εγώ θέλω πάση θυσία άλλη πολιτική. Εάν έρθουν κάποιοι και καταλάβουν το λάθος τους και έρθουν σε αυτή την πολιτική, εγώ δεν είμαι μνησίκακος. Τους καλοδέχομαι σε ένα νέο διάλογο εκτός μνημονίου. Σε αυτό που είπα, να πάει όλος ο Νότος να αλλάξει την κατάσταση από το Βορρά. Η κυρία Αλεξία Τασούλη από το ΜΕΚΑ και να ετοιμάσει ο κύριος Δημήτρης Ελιφερόπουλος από την ΑΛΦΑ. Κύριε Πρόεδρε, χρόνια πολλά και από μένα. Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις σας δείχνουν να εισέρχεστε οριακά στη Βουλή. Οι τελευταίες δίνουν ένα 3,5-4%. Εάν τελικά ο λαός μείνει εκτός Βουλής, θα παραμείνει ενεργός ο σχηματισμός ή σκέφτεστε εναλλακτικές πολιτικές κινήσεις? Ο λαός θα είναι στη Βουλή ψηλότερα από ό,τι ήταν το 9. Σημειώστε το αυτό. Και είμαι αποφασισμένος την Δευτέρα να ξεκινήσω μία προσπάθεια χαλιναγωγήσεως της αδέσποτης πρακτικής των δημοσκόπων. Το ίδιο ερώτημα μου είχατε κάνει πριν από 3 χρόνια εδώ σε αυτήν την αίθουσα. Και μου είχατε πει ότι οι δημοσκοπήσεις με βάζουν οριακά στην Ευρωβουλή με 3%. Υπάρχουν οι πίνακες, είναι ακόμα στο ίντερνετ. 3%. Όχι 4 που είναι σήμερα. Και πήρα 7,5. Έκανα λάθος. Τους συγχώρεσα και δεν τους ενέπλεξα σε μία απολογία. Τώρα όμως είμαι αποφασισμένος όλοι αυτοί να αναλάβουν το μέρος ευθύνης που είχαν στην διαμόρφωση της αντιδικής κοινής γνώμης απέναντι στο λαϊκό ορθοξενισμό. Θα είμαστε παρόντες και θα είμαστε σε προνοτοξιστικό ρόλο. Εξ ανάγκης για τον τόπο. Ο κύριος Αλιφερόπουλος από τον Άλφα και να ετοιμάζεται ο κύριος Βλαβιανός από τον Αντένα. Χρόνια πολλά κύριε Πρόεδρε. Το πρώτο μνημόνιο το ψηφίσατε για να μην έχουμε την έξοδό μας από το ευρώ, τη χρεοκοπία και όπως πολύ καλά θυμάμαι λέγατε για να μην γίνει στάση πληρωμών. Το δεύτερο μνημόνιο όπου υπήρχε επίσης η απειλή για έξοδο από το ευρώ και χρεοκοπία και στάση πληρωμών δεν το ψηφίσατε, κάνατε μια αλλαγή 180 μοιρών. Η Γερμανία αποδεικνύεται και οι ισχυροί άξονες της Ευρώπης ότι δεν μπλοφάρουν. Ακόμα και τώρα που μιλάμε σε αυτή τη συνέντευξη υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρουν ως πιθανό ενδεχόμενο την έξοδο από το ευρώ. Προσέχοντας την πρότασή σας για τη δημιουργία ενός μετόπου του Ευρωπαϊκού Νότου, μια ομολογουμένως καλή πρόταση, θα έχει αξία κύριε Πρόεδρε αν παραμείνουμε στο ευρώ. Η δήλωσή σας να φύγουμε από το μνημόνιο, μήπως μας φέρνει έξω από το ευρώ νωρίτερα και έξω από το χορό όταν θα δημιουργηθεί ένα μέτωπο του Ευρωπαϊκού Νότου? Κύριε Λιφερόπουλε, βλέπω άλματα λογικής. Πρώτα-πρώτα εγώ δεν ψήφισα το πρώτο μνημόνιο. Ψήφισα το άρθρο 1 του μνημονίου και όχι όλα τα άλλα.
Τα πρακτικά της Βουλής το λένε. Πολλοί εξυπηρετούσε κάποιους να μας πούν τα ψηφίσαμε. Δεύτερο, δεν ψήφισα το μεσοπρόθεσμο που στην ουσία είναι το νούμερο 2 μνημόνιο και τους εφαρμοστικούς νόμους, που θυμίζω ότι σε μεγάλη πλειοψηφία ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Δεν επέρομαι γιατί δεν ψήφισα 70 νόμους του ΠΑΣΟΚ που επέρεται η Νέα Δημοκρατία και σας παραπέμπω τόσο δηλώσει του κ. Σαμαρά όσο και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κ. Μάριου Σαλμά στην πρώτη τελευταία συνεδρίαση της Βουλής. Δεν ψήφισα το τρίτο μνημόνιο. Έχω μία συνέχεια και μία συνέπεια. Όταν 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία εξοφλήσεως στις 19 Μαΐου έρχεται ο λαοπρόβλητος εντός εισαγωγικών πρωθυπουργός του 45% Ελέο Καραμαλή, όπου και τότε η Νέα Δημοκρατία έκανε το ίδιο λάθος και έστελνε ψηφοφόρους αρνούμενοι μάλλον εις τους πολίτες να ψηφίσουν λαϊκό ορθόδοξο γερμό. Όταν λοιπόν έρχεται και λέει ότι λεφτά δεν υπάρχουν, δεν πλέον τα νοσοκομεία δεν κλείνονται, ευνηδιαστήκαμε όλοι, βρεθήκαμε σε ένα κενό. Εγώ έκανα τις εξής προσπάθειες. Και πείτε μου και ποιος άλλος τις έκανε. Και δεν είμαι ο μόνος που αγαπά αυτόν τον τόπο. Εγώ κάλεσα εις τη χώρα τον αναπληρωτή υπουργό εξωτερικών μεγάλης πετρολοπαραγωγού χώρας. Του κάναμε τραπέζι εις την Εθνική Λέσχη με τον κύριο Γεωργίου και του ζήτησα 10 δισεκατομμύρια για 10 χρόνια με 3%. Σε ένα πλαίσιο εξυπηρετήσεων, σε ένα εμπάργο που είχε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή του περνάγαμε κάποια πράγματα. Γνωρίζοντας βέβαια ότι αυτό σκοντάφτει στην αμερικανική εξωτερική πολιτική. Και γι' αυτό έχω το θάρρος. Και μου είπε ο άνθρωπος, το συζητάει η χώρα μου. Κατόπιν αυτού, μέσα από την Εθνική Λέσχη, τηλεφωνώ στο Μέγορο Μαξίμου και λέω: έχω αυτή την περίπτωση, εξετάστε την. Και πήγε 12 η ώρα εκεί, συζήτησαν και 4 η ώρα που φεύγει να πάει στη χώρα του, τον ερώτησα τι απέγινε. Και μου είπε. Ο κύριος Παπαδρέου μου είπε για τα πάντα, μου μίλησε και για το κανό, δεν μου είπε τίποτα για το θέμα που μου έθεσε. Προσπάθησα να πάρω τη δόση για να αποφύγουμε αυτό το οποίο τελικά ήρθε. Δεν υπήρχε άλλη πρόταση. Φώναζα μέσα στη Βουλή, κύριε Λιφερόπουλε, προς όλα τα κόμματα, δεν θέλω να το ψηφίσω, το άρθρο 1, εναλλακτική πρόταση, κάποιος να μου πει μια πρόταση. Ή θα πτώχευε η χώρα μου γιατί είχε το μηχανισμό, δεν υπήρχε τίποτα, ή θα βρισκόντουσαν αυτά τα λεφτά. Δεν μου είπε κανείς, θυμάστε εσείς καμία πρόταση από κανέναν πώς θα πληρώναμε τη δόση 19 Σεπτεμβρίου. Θεωρώ ότι ήταν μια ύψιστη υπεύθυνη στάση που είχε κόστος. Το εύκολο πράγμα να φώναζα και εγώ το όχι και να το έπαζα επαναστάτης με σιγουριά. Άρα λοιπόν ήταν μια ύψιστη πολιτική υπεύθυνη στάση. Αυτό όμως που ζήτησα και το ξεχάσατε είναι ότι αυτό έπρεπε να το διαχειριστεί μια κυβέρνηση εθνικής ευθύνης. Και φώναζα τον Σαμαρά, πάμε στη διαχείριση αυτού να βγάλουμε την Ελλάδα από το πρόβλημα. Και ο κύριος Σαμαράς είχε τα καπλίτσια του. Και με την αντιμνημονιακή πολιτική γέμιζε το λεωφορείο των δεξιών ψηφοφόρων και τους έστειλε στην αγκαλιά του Τσίπρα και της κυρίας Παπαρίγα. Και σήμερα προσπαθεί την παλινόστηση, αλλά είναι αργά. Είναι ψέματα αυτό. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι φοβήθηκε τότε ο κύριος Σαμαράς να σχηματίσουμε μια οικουμενική κυβέρνηση να σώσει τον τόπο. Και ακόμα, εκείνο το μνημόνιο είχε προοπτική 2 ετών, μια στρατιωτική θητεία δηλαδή στην ουσία. Έλεγε αρχές του 12 θα βγαίναμε στην αγορά. Αυτό το μνημόνιο που έχουμε τώρα, όλοι γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να απεμπλακούμε πριν από 30 χρόνια. Σε εκείνο το μνημόνιο είμαστε διαχειριστές της βοηθείας που μας ενδίδεται. Σε αυτό το μνημόνιο υπάρχει ένα ταμείο που το διαχειρίζεται ο κύριος Πολ Τόμψεν και όχι εμείς. Μεγάλες οι διαφορές. Και κάποια στιγμή πρέπει να απολογηθεί χωρίς τσιτάτα και άναθες καρδιές εκείνος ο οποίος το υπέγραψε. Ο κύριος Γιώργος Βλαβιανός, χρόνια πολλά από τον Αντένα, και να ετοιμάζεται και ο κύριος Ραβανός από το Βήμα μετά. Κύριε Βλαβιανός. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις έδειξαν άνοδο τόσο των ανεξάρτητων Ελλήνων όσο και της Χρυσής Αυγής. Οι διαπιστώσεις αυτές σας ανησυχούν ή όχι? Ο ελληνικός λαός πρέπει να ψηφίσει με λογική και όχι να αντιψηφίσει
πρέπει να ψηφίσει με λογική και όχι να αντιψηφίσει με θυμό. Και θέλω να πιστεύω ότι προϊόντος του χρόνου ο θυμός θα παραμεριστεί και η λογική θα πλετανεύσει. Βλέπω και εγώ κάποιες δημοσιοποίησεις, δεν τις συναντώ όμως στον δρόμο. Και είμαι σίγουρος ότι και εσείς δεν τις συναντήσετε στον δρόμο. Τουλάχιστον στη Μακεδονία που έχω νοπή εντύπωση από προχθές και εχθές, εγώ δεν συνάντησα αυτά τα δημογραφικά, όπως τα, τα αποτελέσματα δημοσιοποίησης, τα δημοσιοποιικά αποτελέσματα. Θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον βέβαια να έβλεπα πώς θα πήγαινε στις Βρυξέλλες ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Βενιζέλος με τον κύριο Μιχαλολιάκο αν χρειαστεί. Ο κύριος Ραβανός από ελπίζω το... χωρίς τη συνοδεία διαφόρων κανατών και ποτηριών. Ο κύριος Ραβανός από το Βήμα και να ετοιμάσει την κυρία Νικητάκη από το 1984. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Μιλήσατε πριν για την ανάγκη να υπάρξει κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Εγώ θα μείνω στο εξής σχόλιο. Ο τόπος πρέπει να κυβερνηθεί και πρέπει να υπάρξει πολιτική σταθερότητα την επόμενη μέρα. Πώς μπορεί ο Γιώργος Καρατζαφέρης να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με δύο πολιτικούς αρχηγούς που αποκαλεί ψεύτες, πολιτικούς απατεώνες, λέγοντας ότι έχουν υπογράψει με βάση και το αγγλικό κείμενο το μνημόνιο, την επιστολή στην κυρία Λαγκάρντ. Μιλάτε ότι λέτε ότι δεν μπορείτε να μιλήσετε με υποταγμένους. Και εγώ ρωτώ. Την επόμενη μέρα ο τόπος πρέπει να κυβερνηθεί. Πρέπει να υπάρχει πολιτική σταθερότητα. Ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Αναγερμού, τι θα έβλεπε πιο λογικό, να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο για μια ακόμη προσπάθεια να κυβερνηθεί ο τόπος, ή θα ήθελε και θα επιθυμούσε με βάση και, και τους προερχόμενους και τους ψηφοφόρους που στηρίζουν το κόμμα σας μια κεντροδεξιά κυβέρνηση στην οποία θα συμμετέχει, θα είναι πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς, θα είναι μέσα ο κύριος Καρατζαφέρης, η κυρία Μπαχκογιάννη ενδεχομένως, αν οι δημοσκοπήσεις είναι ικανοποιητικές για την ίδια, και ο κύριος Καμένος με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Έχω δει ανθρώπους να προσέρχονται με χειρότερη, αν θέλετε, επιχειρηματολογία. Σας θυμίζω ότι μέχρι τρεις μήνες πριν από τον Νοέμβριο εγώ ήμουν ο ακραίος και από τους δύο πολιτικούς αρχηγούς, ο ακραίος, και στο Προεδρικό Μέγαρο με παρακαλούσαν εμένα τον ακραίο να μπω στην κυβέρνηση. Αυτό για να δείτε πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα. Δεν υπάρχει πλέον δεξιά πολυκατοικία. Είναι μια διάσπαρτη συνοικία. Και πως όσο ενδιαφέρει την Ελλάδα, τι θα κάνει αυτή η συνοικία. Την Ελλάδα την ενδιαφέρει πώς θα μπορέσει να βγει από τη σύψη που την έφεραν τα δύο κόμματα όλα αυτά τα χρόνια. Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα καταλάβει την πραγματική κατάστασή του, την πραγματική κατάσταση της χώρας, και το βράδυ των εκλογών θα βάλει εχέφρονους ανθρώπους γύρω από ένα τραπέζι. Είμαι αισιόδοξος από τη φύση μου. Αλλά δεν είμαι εύκολος. Ο παθός μαθός. Είδα ότι άλλα συμφωνήσαμε και αλλού το πήγανε. Αυτή την εμπειρία θα την εκμεταλλευτώ το βράδυ των εκλογών. Η κυρία Νικητάκη από τον Αθήνα 94 και ετοιμάζεται ο κύριος Μελισσόπουλος από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Κύριε Πρόεδρε, χρόνια πολλά και από μένα. Αίσθηση έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις σας για την οπλοκατοχή και την οπλοχρησία. Είστε υπέρ της αυτοδικίας και πώς θα μπορούσε να αποτραπεί η δημιουργία σκηνικού άγριας δύσης όταν είναι γνωστό ότι οι πολίτες στη συντριπτική πλειονότητά τους δεν είναι εκπαιδευμένοι στη χρήση όπλων. Όχι βεβαίως. Δεν υπάρχει σοβαρός άνθρωπος που είναι υπέρ της αυτοδικίας και μακράν από εμάς. Άλλοι χρησιμοποιούν και εντυπωσιάζουν ευτυχώς λίγους με φαινόμενα αυτοδικίας. Εμείς πιστεύουμε εις τον νόμο και στην τάξη. Όμως δυστυχώς κυβερνήσεις κατώτερων περιστάσεων έχουν εξαφανίσει από τη ζωή μας και την ευνομία και την ευταξία. Από τη στιγμή που δεν μπορεί πλέον η πολιτεία να προστατεύσει πολίτες, εμείς κάνουμε μια ξεκάθαρη πρόταση. Στους νομοταγείς πολίτες να δίδεται όπλο. Ξέρετε,
το να το φιλοσοφήσεις στον καφενέ ή στο σαλόνι σου είναι εύκολο. Όταν όμως 3 η ώρα το πρωί σου σπάει με βαριοπούλα την πόρτα και έχεις δίπλα τη γυναίκα σου και την κόρη σου, τότε νομίζω ότι αναζητάς το δικαίωμα στην άμυνα. Πηγαίνετε στον πρώην δήμαρχο του Μενιδίου να σας πει πως ενσάνθηκαν όταν μπήκαν με τα καλά Σλικοφ και είχε τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Αυτό λέμε. Σήμερα, εάν μπουν 3 με βαριοπούλα μέσα στο σπίτι και κάποιος αμυρθεί για να σώσει τη ζωή και την τιμή της οικογένειάς του, θα πάει και θα φάει 20 χρόνια φυλακή. Εμείς τι λέμε, να έχει το δικαίωμα. Λένε μερικοί, μα εάν υπάρχουν τόσα όπλα, θα πυροβολεί ο άνθρωπος στον δρόμο. Ναι, υπάρχουν 500.000 καραμπίνες σήμερα. Νόμιμες, σε κυνηγούς. Είδατε κανένα να βγαίνει στον δρόμο την καραμπίνα και να κυνηγάει τον άλλον? Αυτά είναι αστεία πράγματα. Εάν δεν μπορεί η πολιτεία να εξασφαλίσει τον πολίτη, και δεν μπορεί, σήμερα διάβασα σε μια εφημερίδα στον Ελεύθερο Τύπο, θα ρω, 2 σελίδες με εγκλήματα. Μπήκαν στο σπίτι του, μπήκαν εκεί, κάνανε εκείνο. Σκοτώσανε 2 Αλβανοί, ένα γέρο 85 ετών, το βασάνισαν για να του πάρουν το υπόλοιπο που είχε 1.800, μήπως χρωστεί κάποιος γιατρός. Όλα αυτά να τα αφήσουμε έτσι? Τι θα κάνουμε? Γέμισαν οι φυλακές μας κατά 70% από εγκληματίες λαθρομετανάστες και βγάζουμε έξω τους εγκληματίες για να χωράνε οι φυλακές. Το ζήσατε αυτό, κύριε Νικητάκη? Δεν έφερε νόμο ο κύριος Παπαγιάννου να βγαίνουν τις φυλακές όσοι έχουν μέχρι 10 χρόνια φυλακή? Και αν δεν ήταν να το αντικρούσει ο λαϊκός ορθόδοξος ερμός φωνάζοντας, δεν θα το είχε αποσύρει? Δεν προσπάθησαν να απομνημονικοποιήσουν τα ναρκωτικά και τους χρήστες? Λοιπόν, πού θα πάμε, πού θα οδηγήσουμε αυτόν τον τόπο? Ο λαϊκός ορθόδοξος ερμός εγγυάται νόμο και τάξη, ξεκάθαρα. Ο κύριος Μελισσόπουλος από το Αθηναϊκό Πρακτορείο και να ετοιμάσει ο κύριος Αντωνόπουλος από τηλεόραση τώρα. Κύριε Πρόεδρε, και από μένα χρόνια πολλά. Πριν από 2 χρόνια, περίπου τέτοιες ημέρες, αν δεν απατώμαι, είχατε δώσει μια συνέντευξη πριν βγούμε στο μνημόνιο. Στα γραφεία του κόμματος, όπου σε δική μου ερώτηση, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είχατε πει τα εξής, ότι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υπάρχουν χρήματα που μας περιμένουν. Γιατί δεν πάμε να τα πάρουμε? Αυτό εξελίχθη τότε ως μια έμεση προτροπή στην κυβέρνηση να αποκτήσει στενότερες σχέσεις με το δούνο του. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Σήμερα, με τη γνώση που έχετε πια, μετά από 2 χρόνια, θα επαναλαμβάνετε αυτά που είχατε πει τότε? Και ένα δεύτερο ερώτημα, οικονομικό. Θέλω μια ξεκάθαρη θέση στο θέμα των τραπεζών. Η ανακεφαλαιοποίηση θα γίνει με χρήματα δικά μας. Πρέπει οι τράπεζες να περάσουν στα χέρια του κράτους και κατ' επέκταση στον ελληνικό λαό, ή πρέπει να παραμείνουν στους ιδιώτες? Ευχαριστώ. Εκείνη την περίοδο, κανένας μας, ούτε εσείς, αλλά ούτε και εμείς οι πολιτικοί, ξέραμε την ουσία του πράγματος, ότι ήταν τελείως ρευστό, τελείως κενό. Είχα πει τότε να πάμε στο δούνο του για ένα λόγο, για να πάρω χρήματα με 1,80. Δεν με άκουσαν και πήγαν σε αυτό το μειχτό σύστημα το οποίο εφήβραν και τα πήραμε με 5. Πράγμα που ωφέλησε τη Γερμανία κατά 40 δισεκατομμύρια αυτά τα 2 χρόνια. Άρα λοιπόν, ξέροντας ότι δεν βγαίνει επάνω το πράγμα όπως το είχε φέρει το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, γιατί θυμίζω κάτι που έχει ξεχαστεί, ότι ο κύριος Καραμαλής στα 5,5 χρόνια φόρτωσε την Ελλάδα τόσο χρέος όσο είχαν φορτίσει όλες οι κυβερνήσεις από το 1821 μέχρι το 1990. Το γέμισε τόσο πολύ ο Καραμαλής. Έκανε τα λάθη ο Παπαντρέου με τον Τιτανικό και τα φορολογήσουμε τις καταθέσεις και βρεθήκαμε σε αδιέξοδο. Βέβαια, απεδείχθη ότι όχι τα 20-30 που θα μπορούσε μάξιμου να δώσει το δουνουτού δεν φτάνουνε, ούτε όλα αυτά τα οποία σήμερα μας έδωσε σε πρώτη φάση ή θα μας δώσει τώρα η Ευρώπη. Δεν βγαίνει επάνω το πράγμα. Το δεύτερο θέμα, θυμίστε μου λίγο. Το ερώτημα ήταν το εξής, ότι τα χρήματα για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα τα πληρώσουμε εμείς. Εμείς έχουμε ξεκάθαρη θέση, κύριε Μελισσόπουλε. Εμείς θέλουμε 2 πυλώνες τραπεζικούς.
ένας κρατικός με εθνική, με παρακαταθήκον, με ταμιευτήριο, με αγροτική. Και να υπάρξουν κίνητρα και προσπάθεια και πίεση ενδεχομένως να γίνει και ένα στον ιδιωτικό τομέα. Για το θέμα που θέσατε, εγώ είπα τα 30 τότε δις που γίνανε 50, οι μετοχές να πάνε στα χέρια των ασφαλιστικών ταμείων. Τα παίρνουμε δηλαδή από τα ασφαλιστικά ταμεία τα λεφτά, με τα ομόλογα, να τους επιστρέψουμε τις μετοχές για να έχουν μία αυτάρκεια για τα προσεχή χρόνια. Μου είπαν όχι, γιατί αυτά πρέπει να είναι εγγύηση των δανειστών. Επομένως λοιπόν, ματιοπονούμε. Και λέω άλλη μια φορά, τους τόκους των 50 δισεκατομμύρων, ποιος θα πληρώσει, ο φορολογούμενος πολίτης? Δεν μας το έχει διευκρινίσει επαρκώς ο κύριος Βενιζέλος ή οι τράπεζες. Μιλάμε για περίπου 2 δισεκατομμύρια, έτσι. Τόκος, δεν είναι λίγα λεφτά. Ο κύριος Αντώνης Αντωνόπουλος από το ΣΤΑΡ και να ετοιμάζει ο κύριος Πίκουλας από το Έθνος. Κύριε Πρόεδρε, σας ακούμε να ασκείτε κριτική προς όλες τις κατευθύνσεις. Θα ήθελα να σταθούμε όμως στις δικές σας σελίδες αυτοκριτικής και να μου πείτε ποια είναι τα πολιτικά σας λάθη για τα οποία έχετε μετανιώσει τα τελευταία 2,5 χρόνια και εάν επαληθευτούν τελικώς τα έως τώρα δεδομένα και δεν επιτυχανθεί η αυτοδυναμία. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να πάμε σε δεύτερο γύρο εκλογικής αναμέτρησης? Ευχαριστώ. Η Ελλάδα δεν είχε λόγο να παρακολουθήσει τον κύριο Σαμαρά στην αυτοκτονία των διπλών και τριπλών εκλογών. Έλεος. Του ικανοποίησε η Ελλάδα το καπρίτσιο εδώ και τώρα εκλογές που δεν χρειαζόταν να γίνουν τόσο πιεστικά, με τόσο πιεστικό το χρόνο. Και πιστεύω το κατάλαβε. Και αυτό είναι μάλλον αυτογκόλ για τον κύριο Σαμαρά. Όπως ήταν αυτογκόλ και επιβράβευση του προδότη του 1993 του κυρίου Σιμπηλίδη. Συνεχίζει να βάζει αυτόν τον κόλο ο κύριος Σαμαράς και μετά διαμαρτύρεται για την κατάσταση του κόμματός του. Και είμαι πολύ ενοχλημένος με αυτό που έγινε με τον κύριο Σιμπηλίδη. Ο κύριος Σιμπηλίδης πρόδωσε την παράταξη. Ο κύριος Σιμπηλίδης δεν ενήργησε μόνος του. Ο κύριος Σαμαράς αισθάνθηκε ειρηνίες που ο άνθρωπος που έριξε την κυβέρνηση κατόπιν δικής του εντολής έπρεπε να κατασταθεί και μου είπε στην Καβάλα. Ένας γέροντας το εξής εκπληκτικό, το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Μου λέει, ξέρεις τι είναι αυτό που έκανε ο Σαμαράς? Είναι δημοκράτης που ήρθε να μου δηλώσει ότι έρχομαι σε σένα λόγω Σιμπηλίδη. Είναι σαν να μη σκοτωνόταν ο Λεωνίδας στις Θερμοπύλες και να έδινε μετά παράσιμο αδρία στον Εφιάλτη. Ο κύριος Γιώργος Πίκουλας από το Έθνος, χρόνια πολλά και να ετοιμάζεται ο κύριος Γκάτσιος από τον Ελεύθερο Τύπο. Κύριε Πρόεδρε, πολύ πρόσφατα σε δηλώσεις σας είχατε προβλέψει ακόμα και το ίδιο το βράδυ των εκλογών πολύ σοβαρές ανακατατάξεις στη διάσπαρτη δεξιά συνοικία, όπως την είπατε τώρα. Θέλω να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένο σε αυτό, ποια είναι η εκτίμησή σας και να κάνετε ένα σχόλιο για το θερμό εναγκαλισμό Σαμαρά Καραμαλή χθες εδώ δίπλα. Ναι. Μου θυμίζει τα φιλιά που μου έδινε ο Βορύδης στην προηγουμένη πριν φύγει. Ο κύριος Γκάτσιος από τον Ελεύθερο Τύπο και να ετοιμάζεται η κυρία Πινελόπη Γκάλιο από το Sky. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα και από μένα, χρόνια πολλά. Επιτρέψτε μου να παραμείνω λίγο στο θέμα των δημοσκοπήσεων, οι οποίες παρουσιάζουν μια καθίδηση του κόμματός σας. Η οποία ξεκίνησε από τη στιγμή που κόμματα που βρίσκονται στον ίδιο χώρο και κινούνται στον ίδιο χώρο με εσάς, όπως οι Ανεξάρτητοι, οι Έλληνες και η Χρυσή Αυγή, ξεκίνησαν να έχουν περισσότερα ωφέλη. Πώς τοποθετήστε πολιτικά απέναντι στο κόμμα του κυρίου Καμένου και στη Χρυσή Αυγή? Και κάτι ακόμα. Επειδή είπατε ότι κάθε Έλληνας μπορεί να έχει ένα όπλο, κάθε νόμιμος πολίτης μπορεί να έχει ένα όπλο, δεν νομίζετε ότι με τη δήλωση αυτή δίνεται, ενισχύεται μάλλον το κόμμα της Χρυσής Αυγής? Σας ευχαριστώ. Μίλησα για νομοταγείς πολίτες. Κατά πόσον είναι νομοταγείς πολίτες κάποιοι, αυτό το ξέρει πολύ καλά η πολιτεία. Δεύτερον, η Χρυσή Αυγή έχει μια συγκεκριμένη δομή, την οποία όλοι γνωρίζουμε. Το πολιτικό σύστημα, το εκδοτικό σύστημα και το δημοσιογραφικό σύστημα
μέχρι πριν από τρεις ημέρες δεν ασχολούνται. Ίσως το θεωρούσαν περιθώριο και δεν ασχολούνται. Ίσως για κάποιους άλλους λόγους δεν ασχολούνται. Δεν ασχολούνται. Έπρεπε να υπάρξει η πράξη βίας εναντίον του κυρίου Ευθυμίου για να αρχίσει ο σχολιασμός σε εφημερίδες και τηλεοράσεις. Εάν τώρα εμείς δίνουμε μία μάχη εναντίον της Γερμανίας της Μέρκελ και αυτοί θέλουν να φέρουν το χειρότερο πρόσωπο της Γερμανίας κατά δεκάδες χιλιάδες φορές του Χίτλερ, αυτό είναι ένα θέμα για τον ελληνικό λαό, ξεκάθαρα. Όσον αφορά τώρα το κόμμα του κύριου Καμένου, είναι μία ευκαιριακή προσπάθεια η οποία δεν έχει ρίζες, πρέπει να δοκιμαστεί και να δούμε τις αντοχές στον χρόνο. Το έχω ξαναδεί το έργο με τον κύριο Αβραμόπουλο στο 22% και όταν ζήτησε καταφύγιο στην Δημοκρατία είχε πάει στο 1,5%. Το έχω ξαναζήσει και με τον κύριο Λαβάνο στο 20% και μετά να πηγαίνει στο 2,5%. Είναι μερικές φορές κάποια πράγματα που επαναλαμβάνονται. Πιστεύω ότι πρέπει να δούμε τι λόγο έχει. Διάβασα προχτές σε μια εφημερίδα η οποία ανήκει στον ευρύτερο χώρο ότι ο Σαμαράς περιμένει την επόμενη μέρα τους τράζιτ βουλευτές που έχουν πάει με τον Καμένο. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να το κατατάξω κάπου, απλώς βλέπω ότι ο αρχηγός έχει μια στήρα αντίληψη σε κάποια πράγματα. Εάν όλοι πηγαίνουμε μέσα στην αγκύλωση και στο μικρό κοσμό μας, τότε η Ελλάδα την επόμενη μέρα θα είναι στο κενό. Η κυρία Γκάλιο από το Sky και να ετοιμάζεται ο κύριος Βαγενός από το Κρατικό Ραδιόφωνο. Κύριε Πρόεδρε, στο ενδεχόμενο που ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός κληθεί να συμμετέχει σε μία συγκυβέρνηση αμέσως μετά τις εκλογές, θα πάτε, παρά τα όσα είπατε για τους δύο μεγάλους, για το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, θα πηγαίνατε σε μία συζήτηση μαζί τους και ποιοι θα ήταν οι πρωταρχικοί ρόλοι που θα τους θέτατε? Επαναλαμβάνω ότι δεν μπορώ να έχω καμία κουβέντα με αυτούς που έχουν δέσει τα χέρια τους πιστάκωνα. Είναι πολύ απλά. Εάν υπάρξουν άλλοι συνομιλητές, μπορώ να προσέλθω στο πλαίσιο το οποίο είπα. Ενοποίηση όλου του Νότου και διεκδίκηση δικαιωμάτων από το Βορρά. Αυτή είναι η μόνη συνταγή σήμερα. Όλα τα άλλα νομίζω ότι είναι κοροϊδίες. Όλα εμείς έχουμε διαθέσεις. Πιστεύω όλοι έχουμε καλές διαθέσεις. Οι οποίες όμως δεν πανοποιηθούν. Αποφασίζει ο κύριος Πολ Τόμψεν. Εκείνο το βράδυ, σας θυμίζω, για 325 μόλις εκατομμύρια, δώσαμε μεγάλη μάχη. Δεν ήταν κανένας διάθεση να κοπούν οι μυστικές συντάξεις. Και θυμάμαι πώς με παρακαλούσε τότε εκείνη την ημέρα ο Σαμαράς και το είχα πει μάλιστα, βγαίνοντας έξω, κοίταξε, βάλε πλάτη, θα καταστραφούμε. Η διάθεση ήταν όλων να μην τους κόψουμε. Πέντε λέγαμε μην κοπούνε. Τελικά τι έγινε? Ποιος επεκράτησε, οι πέντε ή ο κύριος Πολ Τόμψεν? Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Δεν μπορούμε. Μας δέσμευσαν ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος να αποφασίζει ο κύριος Πολ Τόμψεν ή ο κύριος Ελασιέ που έρχεται τώρα ή οποιοδήποτε άλλος. Λοιπόν, αυτό δεν το δέχομαι. Είναι αδιανόητο. Άρα θα αποκρούσουμε αυτή την υπογραφή, θα πάμε και θα ξεσκώσουμε τον Νότο γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε και σε αυτό το νέο πλαίσιο, με τα πολύ καλά αποτελέσματα της Γαλλίας, θα πάμε. Τα είδα τα αποτελέσματα της Γαλλίας. Ο κύριος Σαρκοζή συρρυκνώθηκε. Γιατί? Γιατί δεν σήκωσε τον άστημά του στην κυρία Μέρκελ. Γιατί έγινε ακολούθημα της κυρίας Μέρκελ. Και ποιοι ανέβηκαν? Οι σοσιαλιστές που έχουν μια άλλη πολιτική, πολύ κοντά στη δική μας, και η κυρία Λεπέν, η οποία φωνάζει και λέει μέχρι και έξω από το ευρώ. Δηλαδή αυτός που εναντιώνεται. Άρα δημιουργούνται νέες πλειοψηφίες στους λαούς. Αυτές θα τις παρακολουθήσει ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Εμείς δεν είμαστε στρατιωτάκια υπάκουα της κυρίας Μέρκελ και της κυρίας Λαγκάρντ. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και δεν είναι η πρώτη φορά που αντιστέκομαι στην Ευρώπη, κυρία συνάδελφε. Θυμίζω το Ευρωσύνταγμα. Ήμουνα ο μόνος που έδωσα μάχη σε Γαλλία και Ολλανδία ως αντιπρόεδρος των Ευρωσκεπτιστών. Με ξέρει η Ευρώπη ότι είμαι του διαλόγου, αλλά μουλαρώνω όταν κάποια πράγματα αισθάνομαι ότι δεν ξεπερνούν το έθνος. Το έκανα τότε, το έκανα τώρα. Και θα το ξανακάνω αν χρειαστεί. Γιατί αυτοί οι οποίοι αύριο θα ηγηθούν της κούρσας πρέπει να έχουν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Πρέπει να τους γνωρίζει η Ευρώπη
και να γνωρίζουμε την Ευρώπη. Όλους αυτούς τους ξέρουμε το μερικό τους όνομα. Συνεργαστήκαμε υπό την ιδιότητα που είχα εγώ τότε στο Ευρωκοινοβούλιο. Και μια και μίλησα για Ευρωκοινοβούλιο, έχω την ανάγκη να σας δείξω αυτό το φυλάδιο που έχετε μπροστά σας. Γιατί έχει αξία πόσο δουλεύεις και πόσο αποδοτικός είναι. Τι λέει αυτό το φυλάδιο, κυρίες και κύριοι, από πού είναι βγαλμένο αυτό το φυλάδιο? Είναι από τα πρακτικά της Βουλής, του Ευρωκοινοβουλίου. Και λέει, Καρατζαφέρη Σαμαράς, οι δύο αρχηγοί τώρα, ομιλίες στην Ολομέλεια, Σαμαράς, 15, Καρατζαφέρης, 101, κοινοβουλευτικός έλεγχος, πίεση δηλαδή στον Όλη Ρεν, στον Αλμούνια και σε όλους αυτούς, Σαμαράς, 8, Καρατζαφέρης, 663. Αυτό δείχνει λοιπόν πώς εκμεταλλεύεστε τις δυνατότητες που σου δίνει μια αποστολή της Ελλάδος, γιατί η αποστολή είναι στο Ευρωκοινοβούλιο. Φάνηκε ποιος δουλεύει και ποιος δεν δουλεύει. Τις ίδιες ημέρες κάναμε ευρωβουλευτές. Ποια απάντηση έχετε σε αυτό? Για να μην σας πάω σε πιο σκληρά θέματα. Ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο. Πριν γίνει οτιδήποτε με τους Τούρκους, να αναγνωρίσουν τη γενοκτονία των Αρμενίων. Αλλιώς δεν ανοίγει η κουβέντα για τους Τούρκους. Ετέθη τροπολογία. Σαμαράς, κατά. Ας μην αναγνωρίσουν και να μπουν. Καρατζαφέρης, υπέρ της τροπολογίας να αναγνωρίσουν. Χρηματοδοτική στήριξη των Τουρκοκυπρίων, του Ατήλα. Σαμαράς, υπέρ της χρηματοδότησης. Καρατζαφέρης, κατά της χρηματοδότησης. Πρόταση για απόρριψη της έναρξης των δεξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, 15-12 του 4.